μπροστά μας. Η φιλαρμονική του Δήμου Τρικαίων, η ανάπηρη πολέμου, το σώμα νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το σώμα ελληνικού οδηγισμού, το σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Τρικάλων, το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Τρικάλων, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων της πόλης μας, αντιπροσωπείες τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, η ομάδα διάσωσης της λέσχης ειδικών δυνάμεων ομού Τρικάλων και ο στρατός. Το σημερινό εορτασμό της Εθνικής Επετείου του 21 τιμάμε την παρουσία του ο λαός των Τρικάλων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του νομού μας. Τη θέση του τιμόμενου προσώπου καταλαμβάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης. Τμήματα έτοιμα προς παρέλαση, εμπρός Μάρς. Σαν σήμερα, το 1821, στην Αγία Λαύρα, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δίνει το εγκεντήριο σάρκισμα ελευθερία ή θάνατος και υψώνει το λάβαρο της επανάστασης. Σύστομος ο ελληνικός λαός, με αντράνταχτη θέληση για ελευθερία, ακολούθησε τους προτεργάτες τους αρχηγούς και έγινε ποτάμι ορμητικό, έτοιμο να παρασύρει στο διάβα του κάθε είδος δεσποτισμό. Την παρέλαση ανοίγει η Δημοτική Φιλαρμονική με έτος ίδρυσης το 1886. Με 132 και πλέον χρόνια ιστορία, η Δημοτική Φιλαρμονική με τα σαλπίσματά της σε κάθε εθνική γιορτή σκορπάει τη συγκίνηση μπροστά στην ανάμνηση των λαμπρών κατορθωμάτων της φυλής μας. Πάντα πρώτη σε όλες τις τοπικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές γιορτές μας. Φεανίζει με καμάρι και εκπροσωπεί επάξια το πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Τρικαίων. Η Δημοτική Φιλαρμονική με την πολυμελή μπάντα της και το φυτώριο των μαθητών της δίνει ξεχωριστό χρώμα με το πλούσιο ρεπερτόριο της. Στον χώρο των επιστήμων είναι και ένας από τους επιζώντες μαχητές της νεότερης πολιτικής ιστορίας μας. Η ευγνωμοσύνη που τους χρωστάμε μας υποχρεώνει να αναμετρήσουμε την ευθύνη μας απέναντι στη θυσία τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι τα δικά τους εταιρικά αποτελούν σήμερα το βίωμα του κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Τιμή σε εσάς πολεμιστές που έχετε στο καμάρι. Μπροστά μας το σώμα νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καθ' όλη τη μακρόχρονη ιστορία του παρίσταται στην ανάγκη για προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Η σκέψη μας στρέφεται με σεβασμό σε όλες εκείνες τις ερυθροσταυρίτισες ηρωίδες οι οποίες δίπλα στις ένοπλες δυνάμεις έγισαν το αίμα τους στους αγώνες για τη ελευθερία και τη δημοκρατία και έγραψαν σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Η
σημερινοί εθελοντές νοσηλευτικής γνήσιοι συνεχιστές εκείνων βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον συνάνθρωπο σε κάθε δύσκολη στιγμή υπηρετώντας με αφοσίαση τα ανθρώπινα ιδεώδη και τις αξίες του ερυθροσταυρίτικου κινήματος ανεξάρτητα από φυλετικές, θρησκευτικές ή ιδεολογικές διαφορές. Ακολουθεί το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια, αυτόνομη και ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Είναι η πιο μεγάλη παρέα του κόσμου. Σε 140 πόλεις όλη την Ελλάδα, 144 χώρες στον κόσμο και 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Παρέλαση της τρικαλινής νεολαίας ολοκληρώνεται με το σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Είναι τα τμήματα του τρίτου συστήματος προσκόπων τρικάλων. Το ΣΕΠ αποτελεί ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου. Έχει χαρακτήρα κοινοφελή, μη κερδοσκοπικό και ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ΣΕΠ ιδρύθηκε το 1910. Το ΣΕΠ συμπληρώνει φέτος 108 χρόνια ζωής. 108 χρόνια προσφορά στην πατρίδα μας, 108 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής νεολαίας. Πρωτοπόροι του εθελοντισμού οι πρόσωποι δίνουν την ευκαιρία στους νέους και τις νέες να βιώσουν αξίες και να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες. Το ΣΕΠ είναι η μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση στην Ελλάδα και σε όλες σχεδόν τις κοινότητες του απόδημου ελληνισμού. Στους κόλπους του προσκοπισμού οι νέοι θα αναπτύξουν και θα διαδώσουν τις ελληνικές πολιτιστικές αξίες. Θα προστατεύσουν το περιβάλλον και θα αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση. Θα διαμορφώσουν ηθικούς χαρακτήρες και θα αναπτύξουν ομαδική δράση. Δημοτικό σχολείο Τρικάλων. Περνούν μαθητές και μαθήτριες του πρώτου ολοήμερου ειδικού δημοτικού σχολείου Τρικάλων. Το σχολείο που ιδρύθηκε το 1982 στεγάζεται στις καριές Τρικάλων. Σε αυτό εκπαιδεύονται οι μαθητές χρησιμοποιώντας στοιχεία από όλα τα σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση της αυτονομίας και της κοινωνικής έντασης. Η κοινωνική ένταση των μαθητών με δυσκολίες είναι έργο όλων των πολιτών για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας, το ξεπέρασμα των προκαταλήψεων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Η κοινωνία που πιστεύει
πιστεύει στη μοναδικότητα των ανθρώπων και θεωρεί κάθε ομάδα με ιδιωτερότητες αναπόσπαστο στο κομμάτι της, είναι κοινωνία όρημη, που δεν φοβάται και που εξελίσσεται. Έπεσε το εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης. Στον εορτασμό της Πανηγενησίας του έθνους μας συμμετέχουν και πάλι οι μαθητές και οι μαθήτριες του ειδικού σχολείου. Είναι το σχολείο που έχει αναλάβει να βγάλει στην επιφάνεια και να αξιοποιήσει τις ειδικές δυνατότητες και δυνάμεις που έχουν τα παιδιά αυτά. Είναι το εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπου οι μαθητές προετοιμάζονται να έχουν μια θέση παραγωγική στην κοινωνία. Παρελάβουν μπροστά μας τα παιδιά που αξίζει να χειροκροτήσουμε για το διπλό αγώνα. Τον αγώνα το δικό τους και των οικογενειών τους. Είναι τα παιδιά που μας αφημίζουν και θυμίζουν το χρέος όλων μας απέναντι τους. Ακολουθεί το πρώτο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Τεκάλων. Αποτελεί την πλέον σύγχρονη δομή ειδικής αγωγής στη χώρα μας, καθώς διασφαλίζει σε όλους τους μαθητές τους ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συμπεριφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχήρωση των δικαιωμάτων της, δημόσια και κοινωνική επαγγελματική ένταξη. Ακολουθεί το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Ο Τρικαλινός Μαθητόκοσμος γιορτάζει σήμερα την 25η Μαρτίου 1821, που συμβολίζει για πάντα τον αγώνα του πνεύματος ενάντια στην ύλη, του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, της ελευθεριάς ενάντια στην τυραννία. Συνεχίζεται με το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Στη μνήμη μας τα νοερά βλαστάρια του 21. Ακούνε μέσα στο κρυφό σχολείο τα προφητικά λόγια του δασκάλου. Πλησιάζεστε τα σκότη, τη λευτεριά σαν της αυγής το φεκοβόλο αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.
κατάσταση συνεχίζεται με το 6ο Δημοτικό Σχολείο. Ο ανθός της τρικαλινής κοινωνίας περήφανος μπροστά μας. Οι σημεοφόροι για ένα ένδοξο μέλλον παρελάβουν με την καλανόλευκη και συμβολίζουν τη δύναμη και την ισχύ του ελληνισμού. Με το 9ο Δημοτικό Σχολείο. Ό,τι πιο όμορφο στη γης ο άνθρωπος, ό,τι πιο όμορφο στον άνθρωπο η νεότης, ό,τι πιο όμορφο στη νεότητα η αλφή και η τιμή. Της αλφής και της τιμής το έργο παντοτινό, η δόξα και η αθανασία της πατρίδας. Μπροστά μας το 11ο Δημοτικό Σχολείο. Ας ξέρει κάθε οικογένεια ότι η μόρφωση των παιδιών της είναι η καλύτερη επένδυση. Γιατί η ελευθερία των εθνών ξεκινάει από την εσωτερική ελευθερία των ανθρώπων. Συνεχίζεται με το 17ο Δημοτικό Σχολείο.
στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας το σύνθημα «Λευτεριά ή θάνατος, σχίζει σαν αστραπή το ευρωπαϊκό στερέωμα». Η Ευρώπη ανατριχιάζει, οι λαοί αντικρίζουν έκθαμπη το θαύμα. Βλέπουν με συμπάθεια τον ελληνικό ξεσηκωμό. Στέλνουν χρήματα και εμπόδια, έρχονται οι ίδιοι σαν φιλέλληνες και πολεμούν στο πλευρό μας. Ακολουθεί το 22ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτοί οι καπεταναίοι, τυράννους δεν ψηφούν και ελεύθεροι στον κόσμο ζουν. Πλούτος, ζωή τιμή τους είναι μόνο το σπαθί τους. Ακολουθεί το 25ο Δημοτικό Σχολείο. Η ιστορία και το θαύμα του 21 διδάσκουν τα νεαρά ενόπουλα ότι μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων απάντων σημειώσουν εσύ οι πατρίς και σεμνότερον και αγιότερον. Το 26ο Δημοτικό Σχολείο μπροστά στους επισήμους. Στη σημαία που προπορεύεται συμπυκνώνονται αξίες κοινές και πανανθρώπινες για όλα τα έθνη. Αντιπροσωπεύονται όμως και άλλες που χαρακτηρίζουν εμάς τους Έλληνες ιδιαίτερα και μας έχουν σφραγίσει. Το 27ο Δημοτικό Σχολείο Αριστίδης Παπάς. Νέοι, διδαχτείτε από τη ζωντανή ιστορική συνείδηση των προγόνων μας. Μην επιτρέψετε σε κανένα την παραθωρά της όμορφης ελληνικής μας γλώσσας και της ιστορικής αλήθειας. Ακολουθούν τα παιδιά του 28ου Δημοτικού Σχολείου. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε ο ανθός στην αμμουδιά και οι σουλιώτισσες δεν ζουνε δίχως την ελευθερία.
μας το 30ο Δημοτικό Σχολείο. Η τύχη μας, λέει ο Μαρτυριάκης, έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Παλαιότερος τώρα, όλα τα θηρία πολεμούν να μας πάνε και δεν μπορούν. Τρώνε, μα μένει πάντα μαγιά. Αυτή η μαγιά είναι η σπίθα που έφερε το θάμα. Η παρέλαση των δημοτικών σχολείων συνεχίζεται με το 31ο Δημοτικό Σχολείο. Τα πανανθρώπινα ιδανικά, πατρίδα, ελευθερία, θρησκεία, οικογένεια θα πλαισιώνουν τη ζωή μας και θα φωτίζουν την πορεία του έθνους μας. Τώρα το 33ο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρόμαχοι της ελευθερίας μας παρένωσαν ένα συμβόλαιο γραμμένο με το αίμα του. Ένα συμβόλαιο που λέει ότι η ελευθερία είναι πράξη ζωής, αγώνας διαρκής. Δεν είναι προσκέφαλο για ξεκούραση. Είναι μετερίζει για αγώνες, μετερίζει για ειρήνη. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Η φωνή του 1821 αντικεί σήμερα στις ψυχές μας. Φτάνει από τα βάθη των αιώνων όχι μόνο σαν δίδαγμα της ιστορικής πορείας του έθνους μας, αλλά και σαν υπόμνηση του χρέους μας απέναντι στους δημιουργούς της ελευθερίας. Αυτό που έθεσε τότε το γένος και του χάρισε τη νίκη και την ανεξαρτησία ήταν η ατίμητη ηθική δύναμη, η αφοσίωσή μας στις θρησκευτικές και τις εθνικές μας παραδόσεις. Η παρέλαση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλείνει με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στα ΚΑ. Αλήθεια, ποιος λαός και ποια φυλή στον κόσμο, ύστερα από τόσους αιώνες μακροχρόνιας σκλαβιάς, θα μπορούσε να κρατήσει άφθαρτα και αμύωτα τα εθνικά του ιδανικά μέσα από τους κατατρέχμους και τις καταπιέσεις, στην ακατάσχετη ροή των αιώνων. Ο ελληνικός λαός στο διάστημα της πολυκύμαντης ιστορίας του όχι μόνο δεν έσβησε και δεν εξαφανίστηκε, αλλά κράτησε αμόλυτη την εθνική του συνείδηση, αγωνίστηκε, πάλεψε σκληρά και τελικά νίκησε. Ακολουθούν τα τμήματα των γυμνασίων και των λυκείων της πόλης μας. Είναι τα παιδιά που κρατώντας περήφανα την ελληνική σημαία, το σύμβολο ενότητας του έθνους, υπόσχονται πως θα φανούν αντάξια των ηρώων του 21. Υπόσχονται επίσης πως θα προσπαθήσουν με το έργο τους να κάνουν την κοινωνία που τους στήριξε περήφανη και τη χώρα τους γνωστή. Προηγείται με λεβεντιά και χάρη το πρώτο γυμνάσιο Τρικάλων.
αν υπάρχουμε σαν κράτος και κατέχουμε θέση έτοιμη και σεβαστή στον κόσμο. Αν αναπνέουμε καθαρό αέρα της ελευθεριάς, απαλλαγμένη από τον εφιάλτη της βουλικής υποτέλειάς του. Αν βλέπουμε την γαλανόλευκη να κυματίζει περήφανα, το χρωστάμε στον ηρωισμό και την αυτοθυσία των προγόνων μας. Ακολουθεί το δεύτερο γυμνάσιο Τρικάλων. Το 1821 είναι απόδειξη της οντάνιας της φυλής μας, που η ενόη αισθή συνδυπούν αλήθεια, αυτή διατηρείται αγμαία, αγνή, και στην κατάλληλη ώρα σε βεσκέται, με έναν τρόπο δυναμικό, γίνεται αστροπελέτη. Μπροστά μας το τρίτο γυμνάσιο Τρικάλων. Στην εθνική μας επέτειο η πιο μεγάλη τιμή των μαρτύρων του 21 είναι η μίμηση της αρετής τους. Οι νέοι της Ελλάδος δεν πρέπει μονάχα να θυμούνται, πρέπει και να μιμούνται τη λεβεντιά και την αρετή των τιτανομάχων της εθνεγερσίας. Είναι ο καλύτερος εορτασμός της 25ης Μαρτίου. Να τα μαθαίνουμε γράμματα και ηθική, έλεγε ο Μακρυγιάννης. Ακολουθεί το πέμπτο γυμνάσιο Τρικάλων. Ποτέ δεν χάνεται η Ελλάς, δεν σβήνεται η ψυχή της. Τα βάσανά της έμαθε να σχίζει στο σπαθί της. Η παρέλαση συνεχίζεται με το 7ο γυμνάσιο Τρικάλων.
Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νιώσεις κάθε είδους μεγαλείο. Τα λόγια τούτα αντιβούν ακόμη και σήμερα και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας. Με το μουσικό σχολείο Τρικάλων. Η μουσική είναι η έκφραση της ελεύθερης ψυχής και οι ελεύθερες ψυχές είναι η καρδιά ενός έθνους. Η άρνηση στην υποταγή επισφραγίστηκε με το χορό του Ζαλόπου, όπου οι σουλιώτισσες ελεύθερες και υπερήφανες τραγουδούσαν το πέρασμά του στην Αθανασία. Παρέλαση συνεχίζεται με τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων της πόλης μας. Νέοι που υπόσχονται να προσθέσουν καινούργιες σελίδες δόξας και προκοπής στην ιστορία της Ελλάδας. Είναι τα παιδιά που θα αποτελέσουν το θεματοφύλακα των αξιών που ασπαζόμαστε όχι μόνο ως άνθρωποι αλλά και ως έθνος. Προηγείται το πρώτο γενικό λύκειο Τρικάλων. Νέοι της Ελλάδος, ζώντας σε τούτη τη Χερσόνησο, μέσα στην αγκαλιά των βράχων, των βουνών και της θάλασσας, με τον ήλιο να μας χαϊδεύει χειμώνα καλοκαίρι, έχουμε πλάσει στον διάβατο χρόνο ένα δικό μας χαρακτήρα, μια φυσιογνωμία ξέχωρη. Τώρα μπροστά μας το δεύτερο γενικό λύκειο Τρικάλων. Ο Διάκος, ο Ανδρούτσος, ο Παπαφλέσσας, ο Καραϊσκάκης, οι Σουλιώτες και τόσοι άλλοι βρέθηκαν δίπλα στους 300 του Λεωνίδα, στον Μιλτιάδη, τον Μεγαλέξανδρο, δίπλα σε όλους αυτούς που έζησαν, πολέμησαν και πέθαναν για την Ελλάδα. Με τη θυσία τους έγραψαν το όνομά τους με χρυσά γράμματα στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Ακολουθεί το τρίτο γενικό λύκειο Τρικάλων Οδυσσέας Ελίτης. Νέοι και νέες, τη δάδα της ειρήνης που μας χειροδότησαν οι πρόγονοί μας,
κρατήσει την άφεση να φυγκοβολάει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Διασφαλίστε τα μεγάλα ιδανικά της φυλής μας, την πατρίδα, τη θρησκεία, την ελευθερία, τη δημοκρατία και την Ολυμπιακή ιδέα. Η παρέλαση συνεχίζεται με τον 4ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Η ελληνική λευτεριά ξεπίδησε περήφανη μέσα από ερήπια και θρήνους, καπνούς και αίματα από τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Στο όνομα του δικαίου ορθώθηκε η Ελλάδα πάλι και απόκτησε την ανεξαρτησία της για να συνεχίσει τον ιστορικό της δρόμο και να διδάξει στους λαούς της γης τις μεγάλες αρετές που τιμούν τους ανθρώπους. Τώρα μπροστά μας το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Όσοι πατούμε τούτο το χώμα, το ποτισμένο με το αίμα των γενναίων παλικαριών του 21, όσοι γευόμαστε την ελευθερία στα δώρα και παρά την ηλική μας φτώχεια, πλουτίζουμε πνευματικά τον κόσμο. Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Με μια σαν ίδιο ουρανός, τα σύννεφα μεριάζουν, οι κόσμοι μείνανε βουβοί, παράλληλοι κοιτάζουν. Ξυπνάτε, εσείς που κοίτεστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε, το θάνατο όσοι εγεύχετε, τώρα ζωή χορτάστε. Ακολουθεί το 8ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Το 21 είναι η μεγάλη εκκλησία του έθνους και του ελληνισμού. Είναι μεγάλη κολυμπήθρα για να αναβαπτιζόμαστε. Είναι ο χαλίβδινος κρίκος που μας ενώνει για πάντα. Πατρίδας.
συνέχεια περνούν τα επαγγελματικά ηλίκια τρικάλων. Προηγείται το πρώτο επαγγελματικό λύκειο τρικάλων. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που μας παρέδωσαν με τη θυσία τους μια ελεύθερη πατρίδα. Ας φανούμε άξιοι απόγονοι των μεγάλων ηρώων. Την παρέλαση των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλείνει το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο. Ως πότε, παλικάρια, να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, σιδράκια στα βουνά. Καλύτερα μιας ώρας, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. Που με μεράκι εργάζονται για να διασώσουν και να προβάλλουν την παράδοση του τόπου μας. Σήμερα τιμούν όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της σκέψης και του πνεύματος. Προηγείται ο Ευεργετικός Σύλλογος Γαρδικίου Οθαμάνων, οι Άγιοι Ανάργυροι. Με έτος ιδρύσεως το 1904 είναι ο δεύτερος σύλλογος σε παλαιότητα Παντελημίους. Τα παιδιά που παραλάβουν είναι οι γνήσιοι συνεχιστές της γαρδικιώτικης παράδοσης. Σήμερα για πρώτη φορά παραλάβουν κρατώντας με καμάρι και δέος τη σημαία που απεικονίζει την Παναγία πάντων ελπής και γαρδικιώτησα. Που ως άξιοι υπερασπιστές
Ακολουθεί ο Σύλλογος Κριτών Νομού Τρικάλων ο Ψιλορίτης. Η Κρήτη παρούσα σε όλους τους αγώνες του έθνους μας για ελευθερία, πρόβαλε τη λεβεντιά, την ανδρεία και την ελευθεροσύνη ως συνώνυμες του κριτικού. Εκπροσωπεί 20 χωριά της ορεινής Αργυθέας των Αγράφων και αποτελεί τον ενωτικό κρίκο των Αργυθεατών των Τρικάλων και το σημείο αναφορά του αργυθεάτικου πολιτισμού. Η Αργυθέα, μετά την απελευθέρωσή της το 1944, φιλοξένησε με έδρα τον Πετρίλο την κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδος με τον Αλέξανδρο Βόλο. Ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Τρικάλων Τα Κονάκια. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1982. Οι Σαρακατσανέοι, περήφανοι για την καταγωγή τους, περήφανοι ως Έλληνες, συνεχίζουν την πολιτισμική κληρονομιά των προγόνων τους, μεταφέροντας στους νεότερους τις αρχές και τις αξίες τους και αγωνίζονται για τα υψηλά ιδανικά, όπως έπραξαν κατά την Επανάσταση του 1821 και οι ένδοξοι Σαρακατσανέοι οπλαρχικοί Κατσαντώνης, Λεπενιώτης, Θύπλας, Καραϊσκάκης, Λιακατάς και άλλοι. Πολιτιστικές αντιπροσωπείες ολοκληρώνουν με τους φουσταλενοφόρους της Ράξας. Οι φουσταλενοφόροι της Ράξας με τις αυθεντικές φορεσιές και το γνήσιο οπλισμό των ένδοξων αγωνιστών του 21 συνεχίζουν και σήμερα να προβάλλουν τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας σε Ελλάδα και εξωτερικό, δείχνοντας τη νέα γενιά που είναι μαζί και τους ακολουθεί τα ήθη και τα αίσθημα των Ελλήνων.
αναλάβει τώρα η ομάδα διάσωσης της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Τρικάλων. Επί 12 χρόνια προσφέρει πολύτιμο εθελοντικό έργο στην κοινωνία του Νομού Τρικάλων. Διαθέτει τράπεζα αίματος, η οποία έχει συμπαρασταθεί σε αρκετές δεκάδες ασθενών των πολιτών μας. Συμμετέχει ενεργά ως πεζοπόρο τμήμα στη δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, συνεπικουρώντας το δύσκολο έργο της πυροσβεστικής. Είναι έτοιμη να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, στην έρευνα και διάσωση αγνοωμένων και εγκλωβισμένων στον δύσκολο ορισμό του νομού μας, έχοντας πάντα τον απαραίτητο διασωστικό εξοπλισμό 5 διασωστών. Παρατρύνουν δε ιδιαίτερα την νεολαία μας να πλαισιώσει τις εθελοντικές οργανώσεις, διότι ο εθελοντισμός είναι ιδέα, είναι καθημερινή πράξη ζωής, είναι περίσσευμα ψυχής. Εδώ ολοκληρώθηκε η παρέλαση των πολιτικών τμήματων. Ο καθηγητής φυσικής αγωγής, κ. Αθανάσιος Μπολογιώργος, που είχε την ευθύνη των πολιτικών τμήματων της παρέλασης, αναφέρει το πέρας της πολιτικής παρέλασης στον αντιπεριφερειάρχη, κ. Χρήστο Μιχαλάκη. Στο δεύτερο μέρος της παρέλασης παίρνουν μέρος ο στρατός. Ο ανώτερος διοικητής του Μπράς Τρικάλων, ταξίαρχος Δημοσθένης Κωστόπουλος, παίρνει θέση δίπλα στον αντιπεριφερειάρχη, κ. Χρήστο Μιχαλάκη. Η διακήρυξη των ενόπλων δυνάμεων προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν το πάτριο έδαφος αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα για την ιδρύωση της ειρήνης. Η ένδοξη πολεμική ιστορία μας λαμπρύνεται με τα κατορθώματα του τιμημένου στρατού μας. Η Ελλάδα επιθυμεί την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία με όλους τους λόγους. Η μόνιμη αξιωματική του στρατού μας, σάρκα από τη σάρκα του ελληνικού λαού, είναι αυτοί που διαπαιδαγωγούν τους υποσωματικούς και οπλίτες μας, ώστε να αποκτήσουν αδαμάτινο χαρακτήρα και σταθερό φρόνημα προς τα ιδανικά της πατρίδας μας. Ακολουθεί η Σχολή Μονίμων Υποαξιωματικών, η ΣΜΗ. Παρέχει στους σπουδαστές ποιοτική εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπουδών της χώρας και καλλιεργεί παράλληλα το στρατιωτικό πνεύμα, προσδίδοντας σε αυτούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά. Διατηρεί το ηθικό των σπουδαστών σε υψηλό επίπεδο και βελτιώνει συνεχώς την εικόνα και το κύρος της σχολής και του σώματος των μονίμων υπαξιωματικών γενικότερα. Αποδίδει στο στρατό ξηράς ηγείτορες, διοικητικούς και τεχνικούς, μόνιμους υπαξιωματικούς, ικανούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ενόπλων ελληνικών δυνάμεων και να εργάζονται και επιχειρούν σε ένα διακλαδικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Υπαξιωματικός είναι αυτός που θα κατζωθεί μέσα στα χαρακόμματά του και δεν θα παραδώσει ούτε σπιθαμή εδάφου στον εχθρό. Είναι αυτός που θα περάσει μέσα από τη φωτιά και την κόλαση με το δάχτυλο στη σκανδάλη και με την ξυφολόχη για να νικήσει, γιατί έχει την τιμή να συνεχίσει την ιστορία των ένδοξων προγόνων του. Οι ήρωες δεν πεθαίνουν, πέφτουν και η γη πίνοντας το αίμα των τους αναγεννά. Η σημερινή παρέλαση κλείνει με τη φιλαρμονική του Δήμου και με τους γλυκόλυπους θεάνεσης μας γέμισε σήμερα με ρίγη συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. Ο αξιωματικός του στρατού,
αντισυνταγματάρχης πεζικού Κωνσταντίνος Κούτρας, που είχε και το γενικό πρόσταγμα στο δεύτερο μέρος της παρέλασης, αναφέρει το πέρας της στον ανώτερο διοικητή Φρουράς Τρικάλων, ταξίαρχο Δημοσθένη Κωστόπουλο.